Ο κυβερνητικός σχεδιασμός για το εμβόλιο εξελίσσεται σε ένα ακόμα μεγαλοπρεπές φιάσκο. Από τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για 2 εκατομμύρια δόσεις το μήνα, τελικά η χώρα μας θα χρειαστεί 3 ολόκληρους μήνες για να εξασφαλίσει εμβόλια επαρκή για τον εμβολιασμό μόλις 600.000 συμπολιτών μας. Στην καλύτερη δηλαδή περίπτωση, έως το τέλος Μαρτίου, θα έχει εμβολιαστεί μόνον ένας στους 17 πολίτες. Η σημαντική καθυστέρηση στον εμβολιασμό δεν αφήνει άλλα περιθώρια ανεμελιά στην κυβέρνηση. Οφείλει άμεσα να προχωρήσει σε συνταγογράφηση των τεστ αντί για λοταρίες για λίγους τυχερούς, ώστε να έχουν όλοι οι πολίτες πρόσβαση σε δωρεάν τεστ και να είναι δυνατός ο έλεγχος της πανδημίας ανά περιφέρεια. Να προχωρήσει επιτέλους σε ενίσχυση του ΕΣΥ με προσλήψεις γιατρών και επιτάξεις ιδιωτικών κλινικών όπου χρειάζεται. Έως ότου ολοκληρωθεί η πολύμηνη διαδικασία εμβολιασμού, κάθε μέρα ολιγορίας θα στοιχίζει σε ανθρώπινες ζωές. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να επαναπαυόμαστε μόνο στο εμβόλιο και να αφήνουμε την πανδημία εκτός ελέγχου τους επόμενους μήνες. Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη δεν θα μπορεί πια να ισχυριστεί ότι δεν ήξερε.